Κύριε, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Δύο εξαφανίσεις ερευνούν οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης τα τελευταία 24 ώρα. Μετά τον 83χρονο Γιώργο Τριανταφύλου που εξαφανίστηκε την Κυριακή, από το πρωί της Κρήτης αγνοείται και ο 52χρονος Γιώργος Κατσαφρακάκης. Ο 52χρονος επρόκειτο να βρεθεί στο χωριό Πρετόρια στο Ηράκλειο, όμως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με συγγενικό του πρόσωπο, ο ίδιος δήλωσε πως δεν γνωρίζει που βρίσκεται. Την ίδια στιγμή, ο τελευταίος άνθρωπος που είδε και συνομίλησε με τον Γιώργο Τριανταφύλου, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του από την περιοχή της Παντάνασσας στο Ηράκλειο, μιλάει στο neakrite.gr. Σε λειτουργία είναι από σήμερα, μετά από πολυήμερη καθυστέρηση, η πλατφόρμα για τη διαδικασία ενεργοποίησης δικαιωμάτων των παραγωγών. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις μέχρι τις 15 Μαΐου. Μπορούμε να ζήσουμε για πάντα. Γιατί οι άνθρωποι που ξεπερνούν τα 100 έτη είναι ελάχιστοι, ποιος είναι ο ρόλος του στρες στο προσδόκιμο ζωής και ποια είναι τελικά τα μικρά μυστικά που μπορούν να μας χαρίσουν πολλά και ευχάριστα χρόνια. Όλες οι απαντήσεις στο neakrite.gr. Για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, πληκτρολογήστε neakrite.gr από το κινητό, τον υπολογιστή ή το τάμπλετ σας. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.